προληπτικά μέτρα για την προστασία των κτηνοτροφικών και ιδιαίτερα των χειροτροφικών μονάδων. Για το ενδεχόμενο μετάδοση της Αφρικανικής πανόλης θα πρέπει να λάβουν οι χειροτρόφοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προειδοποιεί το αρμόδιο τμήμα. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι αυτό το νόσημα δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωστόσο, ο κίνδυνος εισόδου της νόσου στη χώρα ελοχεύει λόγω των αγριόχειρων που μετακινούνται διασυνοριακά και μπορεί να έρθουν σε επαφή με μολυσμένους αγριόχειρους. Μέσα στα πλαίσια των προειδοποιήσεων που πρέπει να απευθύνονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες προς όλους αυτούς που εκτρέφουν κάποιο είδος ζώου ή διακινούν κρέας ή οτιδήποτε έχει σχέση, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή, με την χειροτροφία, ναι, υπάρχει μια εξέλιξη σε σχέση με την Αφρικανική πανόλη των χείρων, την οποία μια ζωή την είχαμε εκεί στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους. Τώρα εμφανίστηκε πριν κάποιον καιρό στη Ρωσία και υπήρξαν, από ό,τι βλέπουμε από τα στοιχεία που διανέμονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Επιζωοτιών, ότι υπήρξαν κάποια κρούσματα στην Πολωνία, που σημαίνει ότι αρχίζει και πλησιάζει προς τα εδώ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το μόνο που πρέπει να μείνει είναι ότι εφιστάται η προσοχή για όλους εκείνους που έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εκτροφή χείρων, να είναι προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην έρθει. Επίσης υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου μέσω της σύντησης των χείρων, με υπολείμματα τροφίμων, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που περιέχουν τον ιό. Γι' αυτό θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, υποστηρίζει ο Λεωνίδας Βαρούδης, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα εκείνα που λέμε 365 μέρες το χρόνο για όλες τις εκτροφές όλων των ειδών ζώων, να ξέρουμε ποιος μπαίνει, από πού ήρθε αυτός που μπαίνει, υπάρχει λόγος που μπαίνει στη μονάδα. Αν δεν υπάρχει λόγος, τον βγάζουμε έξω για καφέ, δεν τον βάζουμε μέσα στη μονάδα, μέσα εκεί που έχουμε τα ζώα μας, οποιοδήποτε είδος ζώο, το ξαναλέω. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με ένα αντικείμενο να κάνουν αυτά που τους λένε οι υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα να έρθει και σε εμάς. Είναι ένα νόσημα από αυτά τα οποία άπαξ εμφανιστεί σφάζουν όλα.